σε αυτές τις εορτές των Χριστουγέννων, όπου η χριστιανία του κόσμου είναι γεμάτη από πνευματική χαρά και αγαλίαστη, λόγω του ότι γιορτάζουμε το μεγάλο μυστήριο της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, εμείς, εγώ ο Επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωρόθεος, για άλλη μια χρονιά πραγματοποίησαμε αυτό το διπορικό της αγάπης. Και περάσαμε από το νοσοκομείο, καθώς και από τα τρία ιδρύματα της πόλης μας, όπου φιλοξενούνται οι ηλικιωμένοι. Το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο για να σφίξουμε το χέρι αυτών των ανθρώπων σε αυτές τις γιορτινές μέρες που αισθάνονται ίσως και λίγη μοναξιά και να τους πούμε ότι είμαστε κοντά τους, αλλά και πάνω απ' όλα ότι είναι κοντά τους και ο Θεός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς γεννήθηκε, έγινε άνθρωπος για να είναι ένας από μας, να γίνει σαν και μας και να ζει ανάμεσά μας. Σκεφτόμουν ότι αυτό το διπορικό που κάνουμε έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί θα θέλαμε, πιστεύω, σεβασμιότατε, να μπορούσαμε να περνούσαμε από όλους τους ηλικιωμένους της Σύρου, από όλους τους ασθενείς, από όλους τους μοναχικούς ανθρώπους και να τους πούμε ότι είμαστε κοντά τους, ότι τους σκεφτόμαστε. Το κάναμε στο πρόσωπο αυτών που συναντήσαμε. Γι' αυτό τώρα με την ευκαιρία αυτή, λέω τα χρόνια μου πολλά σε όλους εκείνους που θα μας ακούσουν, τους μοναχικούς ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, τους κατατρεγμένους, τους αρρώστους, εκείνους που έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα που αισθάνονται πραγματικά μεγάλο βάρος στην καρδιά τους, να τους πω ότι είμαστε κοντά τους, αλλά και όπως είπα και πριν, πάνω απ' όλα δεν είναι μόνοι τους. Έχουν κοντά τους τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος και είναι ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να μου επιτρέψετε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον σεβασμιότατο αδελφό Πέτρο, που και φέτος είχε την καλοσύνη να συνοδηπορήσουμε στην πόλη μας στα τρία Ιδρύματα Προστασίας και Περιθάλψεως του Κύρατος και στο νοσοκομείο μας, προκειμένου να χαιρετήσουμε τους γέροντες, τις γερόντισσες, αλλά και τους ασθενούντες και τους συνοδούς τους και να τους ευχηθούμε για το ερχόμενο νέο έτος 2017. Είναι μία πορεία αγάπης, όπως προείπε ο σεβασμιότατος αδελφός Πέτρος, που καθιερώσαμε με τον προκάτοχό του, επίσκοπο κύριο Φραγκίσκο, αγαπητό και πολύ σεβαστό αδελφό μας, και που συνεχίζεται προκειμένου πρώτα να δείξει την αγάπη και των δύο επισκόπων, του ενός προς τον άλλον, και κατ' επέκταση την αγάπη και την αρμονική συνύπαρξη των χριστιανών μας στη Σύρο, και δεύτερον, να απλώσουμε το χέρι μας και να χαϊδέψουμε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που έχουν τόσο ανάγκη από στοργή, από δύναμη, από αγάπη και από ελπίδα. Ελπίδα για το σήμερα, ελπίδα την ώρα αυτή των γεραρχιών, ελπίδα για το ότι δεν είναι μόνοι τους στη ζωή, αλλά υπάρχουν αυτά τα ιδρύματα, εκείνοι οι οποίοι εργάζονται εδώ και που με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα μεριμνούν για την καθημερινότητά τους, ώστε αυτά τα γερατιά και αυτές οι ασθένειες να είναι και ανώδυνα, να είναι και ανεπέσχυντα, να είναι και ειρηνικά, να είναι και χριστιανικά. Θέλουμε να συγχαρούμε και τα τρία ιδρύματα και το νοσοκομείο μας, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους, γιατί πράγματι για απολωστή φορά καταδεικνύουν και το υψηλό ήθος και το φρόνημα της αγάπης που έχουν, αλλά την αφαιριότητα, την περιποίηση και κυρίως την αγάπη προς τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Να ευχηθούμε το νέο έτος να είναι γεμάτο από κάθε ευλογία Θεού, να ευχηθούμε, όπως προείπε ο σεβασμιότατος αδελφός, στους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και στο σπίτι τους ή στο κρεβάτι της ασθένειάς τους, αναζητούν αυτή την ώρα έναν λόγο, να τους ευχηθούμε να έχουν δύναμη και να ξέρουν ότι η Εκκλησία προσεύχεται και στη Θεία Λειτουργία και στις ιερές ακολουθίες της και για εκείνους. Και η προσευχή της Εκκλησίας, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, σώσει τον κάμνοντα. Θα βοηθήσει δηλαδή και θα στηρίξει αυτόν ο οποίος είναι εμπερίστατος. Διότι η Εκκλησία είμαστε όλοι. Και όσοι εκκλησιαζόμεθα, υπό την στενή έννοια, αλλά και όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, οφείλουμε να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς τους συνανθρώπους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας εύχομαι σεβασμιότατε να ζείτε, να μακροημερεύετε, να χαίρεστε τον ιερό κλήρο και το ποιμνιό σας. Σας ευχαριστούμε για σήμερα.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας συνοδεύσατε από το πρωί και καταγράφετε και αποτυπώνετε αυτό το διπολικό της αγάπης που δίνει και μία μαρτυρία σε έναν κόσμο που περισσότερο από κάθε άλλη εποχή χρειάζεται ενότητα, αγάπη και ομοψυχία. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Μπορείτε να καθίσετε αν θέλετε για ένα μικρό κέρασμα που έχουμε ετοιμάσει εδώ.